Πάσα του Λαβόρδεγα, το Ρέζεκ με τη μία γυρίζει. Να η ευκαιρία για την ανόρθωση. Έτοιμο γκολ. Θα γίνει τον αμυρά τον Λαβόρδεγα, τον Ιντζάκη. Να λοιπόν που η ανόρθωση καταφέρνει με μια πολύ καλά οργανωμένη και γρήγορη προσπάθεια να ανοίξει το σκορ στο 24ο λεπτό. Ξανά η φάση με τον Ιντζάκη που ξεκίνησε. Από το Ρέζεκ ξαναπήρε μπαλό Ιντζάκη. Έτοιμο γκολ στο Λαβόρδε. Ο Λαβόρδε είναι ο σκόρερ, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό στην επιτυχία αυτής της φάσης για την ανόρθωση. Σαφώς ανήκει σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή εδώ που είδαμε τώρα στο κοντινό πλάνο τον Μπαράχη Ιντζάκη. Λιώνει 4 και χάνει το επόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. Να δούμε τη φάση και τον γκολ για τον Ολυμπιακό. Κέρος Σωτηρίου ισοφαρίζει. 1-1 Ολυμπιακός, βρίσκει τη λύση στο φάουλ αυτό στο 33ο λεπτό. Ξανά η φάση στην εκτέλεση του φάουλ. Δεν υπάρχει offside. Σωτηρίου ξέφυγε από το μαρκάρισμα εκεί του Λαμπάν. Τον είχε χάσει ο Γάλλος. Πάσα τώρα για το Ρέζεκ. Παλιά στην περιοχή. Πάει στο Λαβόρδε τελικά. Καλή κίνηση πρώτη. Δεύτερη ευκαιρία για παλιά και τον γκολ από το Ρέζεκ. 2-1 η ανόρθωση, αφού η άμυνα του Ολυμπιακού δεν μπόρεσε σε δύο περιπτώσεις εκεί να διώξει την μπάλα για πέμπτο σερί παιχνίδι. Λαβόρδε, πρώτη προσπάθεια εδώ. Δεν μπορούν η άμυνα του Ολυμπιακού ούτε στη συνέχεια. Πέρασε μπάλα δίπλα από τον Ντουάρτε και ο Ρέζεκ που καραδοκούσε. Η ανόρθωση καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα στα τελευταία λεπτά. Ρονκάτο έχει δίπλα του τον Λαβόρδε. Ρονκάτο θα τελειώσει το παιχνίδι. Ένα λεπτό νωρίτερα περίπου διώχνει το άγχος των τελευταίων λεπτών για την ανόρθωση. Ήταν συνεχώς εκτεθειμένη η άμυνα του Ολυμπιακού, ρίχνοντας το βάρος μπροστά από τη στιγμή που η ανόρθωση είχε ευκαιρίες